Ήταν μια χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε πολύ μεγάλους παίκτες. Είχε φέρει τον Ρίβερς, υπήρχε ο Ντίνο Ράτζα, ο Νίκος Οικονόμου, ο Φέμερλινγκ, τέλος πάντων ο Κουντούρης, ο Μίλαν. Τέλος πάντων, μια χρονιά για μένα, δεν το λέω σχολείο, ήταν μια αρχή η οποία ήταν αρκετά δύσκολη γιατί ήρθα από μια ομάδα γάμα τοπικό. Ξαφνικά βρέθηκα να παίζω με δύο συμπαίκτες, αλλά. Εντάξει, κάθε εμπειρία για καλό που λένε. Εντάξει, εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που ουσιαστικά είχα έρθει στην προπόνηση, όπου δεν είχα ιδέα του πώς δουλεύουν γενικότερα σε επαγγελματικά σωματεία. My favorite team from when I was young, and it was my dream to play here. Ολυμπιακός είναι όλοι μαζί, οπότε δεν έχω πολλά λόγια. Ας δώσετε στις δύο φορές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός 7-10 απλό το τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός 7-10 απλό το τέλος. Αγγίζει το θαύμα, αγγίζει την τελειότητα. Και όντως η τέλος. Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Γιατί έτσι όπως δείχνει το πράγμα, μάλλον